Η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Χανίων είναι προϊόν εκβιασμού και απικιακού χαρακτήρα. Αυτό επεσήμαναν οι ευρωβουλευτές Σοφία Σακοράφα, Νότης Μαριάς και Νίκος Κουνής από τα Χανιά, τονίζοντας παράλληλα πως η ανατροπή της παραχώρησης αποτελεί ρεαλιστικό στόχο. Μπορούμε με κινήσεις μικρές, καθημερινές, που μπορούμε εμείς, οι θεσμικοί, που μπορείτε εσείς, οι πολίτες, να κάνουμε, ο καθένας στο δικό του πεδίο και στο δικό του επίπεδο, να δημιουργήσουμε αυτές τις μικρές ρογμές στο σύστημα, ώστε να καθυστερήσουμε ή και να ακυρώσουμε αυτά που θεωρούμε εμείς ότι είναι δικά μας και εκτιμένα και δεν θα πρέπει να παραχωρηθούν και να τα χαρίσουμε σε κανέναν και ποτέ. Έχει υπάρξει καταγγελία στην αντίστοιχη Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταγγελία αυτή είναι υπό εξέταση και ως εκ τούτου αναμένουμε το αποτέλεσμά της. Περιέχει λίγος πολύ τα επιχειρήματα τα οποία σας ανέφερα. Εάν η Κομισιόν δεν την κάνει δεκτή, είναι δεδομένο ότι αρχίζει εκεί ένας δικαστικός αγώνας που μπορεί να γίνει απέναντι στην αρνητική απόφαση της Κομισιόν. Και από εκεί και πέρα, επειδή στο μέλλον να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν όλες αυτές οι οικονομικές παρενέργειες που είπαμε, υπάρχει και το αυτοτελές δικαίωμα άσκησης αγωγής αποζημιώσεως πάλι κατά της Κομισιόν για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Άρα, είμαι πεπισμένος ότι στο νομικό πεδίο υπάρχουν δυνατότητες και πιστεύω επίσης ότι σε κάποια φάση, ακόμη και αν λειτουργήσει η σύμβαση, επειδή έχουμε παραβίαση κανόνων περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, αυτές οι συμβάσεις ακυρώνονται. Άρα το ότι έχουν υπογραφεί, το ότι μπορεί να λειτουργήσουν δεν λέει τίποτε. Τα μέτωπα που ανοίξανε ή που είναι ανοιχτά είναι πολλά που μας δίνουν δυνατότητες για να καταφέρουμε τον τελικό στόχο που βεβαίως μια κυβέρνηση που θα αποφασίζει αυτά τέρμα, έτσι, μνημονιακά κτλ. Αλλά για να γίνουν αυτά πρέπει όλοι μαζί να το βοηθήσουν. Ο κ. Μαριάς μάλιστα επεσήμανε πως εγείρονται και ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Σε μια φάση που κλιμακώνονται οι προκλήσεις της Τουρκίας, σε μια φάση που ο Ερντογάν αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης και πλέον η Τουρκία ασκεί μια επιθετικότατη, προκλητικότατη πολιτική, είναι απαράδεκτο για την ελληνική κυβέρνηση να προχωρά στην παραχώρηση αυτών των αεροδρομίων. Πολύ δε περισσότερο χωρίς μια ρήτρα εθνικής ασφάλειας. Οι τρεις ευρωβουλευτές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στη δύσκολη οικονομική θέση της χώρας. Πρέπει να πείσουμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αντιστέκονται, θα πρέπει να είναι στο δρόμο συνεχώς, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν χρωστάνε εκείνοι όλα αυτά για τα οποία τους κατηγορούν, θα πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες ότι το παιχνίδι είναι δικό τους και το έχουν στα χέρια τους. Και επειδή ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, θα πρέπει όλοι μαζί να βρεθούμε απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.